Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων και συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη. Κοντά μας έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, να μιλήσουμε για αυτόν εδώ το χώρο που θα λέγαμε ότι για τους περισσότερους πολίτες ίσως είναι και λίγο παρεξηγημένος. Δεν ξέρουν ακριβώς τι εργασία παράγεται μέσα σε αυτό το χώρο, ο οποίος θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα σπουδαίο καταφύγιο και μία ζεστασιά για χιλιάδες αδέσποτα. Από ό,τι βλέπετε και οι ίδιοι, εδώ είναι ένας χώρος ευάερος και ευήλιος που είναι να το ζηλεύει κανείς, ένας χώρος ο οποίος μας δόθηκε βέβαια και εμάς σαν Δήμος Κοζάνης να είμαστε εδώ, αλλά η προσπάθειά μας που γίνεται εδώ και 2 χρόνια είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το καταφύγιο ζώων, να μπορέσουμε να κάνουμε τις στηρώσεις τις απαραίτητες που χρειάζεται ο Δήμος Κοζάνης, η συλλογή και η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, οι στηρώσεις τους, και συγχρόνως να μπορούμε και πάλι να τα αφήνουμε στον ελεύθερο χώρο τα ζωάκια μας που μαζεύουμε έξω από την πόλη. Θέλω να σταθώ και να πω ότι ο νόμος 4039 του 12 και ο νέος ο νόμος που βγήκε λέει τι. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Δεν πρέπει να είμαστε αντίθετοι με τους πολίτες, αλλά όχι όμως και να έχουμε και τους πολίτες αντίθετος με τα ζωάκια μας. Θα πρέπει να τα αγαπάμε όλοι μας και να δείχνουμε την κατάλληλη φροντίδα προς αυτά. Δεν πρέπει, γιατί συνήθως το αδέσποτο έχει συνδυαστεί στην κοινή γνώμη των πολιτών μας ότι δαγκώνει, ότι κυνηγάει τον κόσμο, ότι επιτίθεται, ότι. Όχι. Θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία και αν αγαπήσουμε τα ζωάκια μας και αυτά τα ίδια, να ξέρετε, θα μας αγαπήσουν. Άλλωστε και δείγμα του πολιτισμού μας είναι αυτή η συντροφικότητα και η αγάπη που δείχνουμε στα ζωάκια, να τα δείξουμε και τα δείχνουμε και στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το πω και να το φωνάξω δυνατά και να μην έχουμε τον κόσμο απέναντί μας, να τον έχουμε μαζί μας. Πολλά ακούγονται κατά καιρούς για το καταφύγιο, για τις συνθήκες εδώ, πώς διαβιούν τα ζώα. Βλέπω πολύ καθαρούς χώρους, τα ζώα τρώνε, τα ζώα πίνουν το νερό τους κανονικά και γενικώς είναι ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Ο χώρος, οπότε, είναι ιδανικός, έτσι πληρεί και τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι έξω από τα όρια της πόλης, είναι μέσα στη φύση από ό,τι είδατε. Τα κλουβιά μας είναι πάρα πολύ καλά με τις απαιτούμενες προδιαγραφές από την νομοθεσία. Η δουλειά που έτσι γίνεται, αυτά που λέει την αυτονόητα, γίνονται καθημερινά. Η σύντηση, ο καθαρισμός και ο χώρος, τέλος πάντων, η περιποίηση του χώρου. Ο Δήμος Κοζάνης από πέρυσι θεωρώ ότι έχει κάνει σημαντική δουλειά στους προστίου, ότι ίσως αυτό το κοινοκομείο που βλέπουμε εδώ να είναι υπερβολή αυτό που λέω, ίσως είναι από τα μοναδικά στην Ελλάδα που πληρεί τις προδιαγραφές και έχει ολοκληρώσει και το περσινό πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού και τα λοιπά, προληπτικής ειδικής, το οποίο θα ολοκληρώσει και το 2014. Αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό έργο. Έχει καλή συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία, ίσως τολμήσω να πω και με κάποιους μεμονωμένους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αδέσποτων. Κύριο Τζίκας, λοιπόν, που κάνετε τη δουλειά να περισυλλέγετε τα αδέσποτα σκυλάκια. Την συλλογή των αδέσποτων, τη φροντίδα, δύσκολη είναι, γιατί έχει και άγρια σκυλιά, έχει και ήμερα σκυλιά και προσπαθούμε να τα πιάσουμε, τα στυρώνουμε και μετά τα κάνουμε επανένταξη. Αλλά έχει και πολλά από τα οποία είναι άγρια. Τα βγάζουμε και στο προάβλιο λίγο. Φροντίζουμε να ταΐζονται κανονικά και στην ώρα. Τροφές μας παρέχει ο αντιδήμαρχος. Έχουμε τροφές να αποθεί γεμάτη. Με τα φιλοζωικά σωματεία, ειδικά με το Αγγίζο, ξέρουν και αυτοί πώς δουλεύουμε. Έρχονται και αυτοί, βλέπουν, ξέρουν πώς δουλεύουμε. Έχουμε μια αλφα συνεργασία. Και το μέλημα του αντιδήμαρχου είναι να τα ταΐζουμε, να τα προσέχουμε και να τα καθαρίζουμε.
ό,τι καλό σκυλί για ιδιοκτησία. Από το θέλει κανένας. Όλα τα σκυλιά που έχουμε εδώ διατίθενται και για υιοθεσία. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί εδώ το κοινοκομείο μας και να υιοθετήσει ανάλογα και τι σκυλί θέλει. Και θα πρέπει λίγο και το θέμα αυτό της υιοθεσίας των σκύλων μας, θα πρέπει να δείξει μια ευαισθησία και ο κόσμος και να έρθει εδώ και να συνεργαστεί με τον Δήμο Κοζάνης και είναι μια έκκλησή μου προς τους πολίτες να μπορέσουμε να κάνουμε και υιοθεσία σκύλων. Ξέρω αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά τα δέσποτα. Έρχεται και κόσμος, παίρνουν και μεγάλα σκυλιά παίρνουν και μικρά κουτάβια παίρνουν, έρχονται, τα παίρνουν, κάνουν μια απλή υιοθεσία και τα παίρνουν τα σκυλιά. Τα μεγάλα όμως τους τα δίνουμε στυρωμένα. Τα κουταβάκια τα παίρνουν και τα στυρώνουν αυτοί. Προσπάθησε ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε το πρόβλημα, πράγματι υπάρχει πρόβλημα και στην πόλη μας αλλά και σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα, τα αδέσποτα ζώα, διότι υπάρχει μεγάλη και πληθώρα τέτοιων ζώων. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ο Δήμος Κοζάνης μέχρι στιγμής έχει κάνει 800 στυρώσεις, που σημαίνει και επιδίωξή μας είναι να στυρώσουμε τα ζωάκια όσο μπορούμε περισσότερα. Και αυτό θα βοηθήσει στην, αν θέλετε, λιγότερη συλλογή σκύλων και έξω αδέσποτων. Ο νόμος το ορίζει ξεκάθαρα, εφόσον το πάρουμε το σκυλάκι, και αυτά που βλέπετε εδώ σήμερα είναι γύρω στα 50 ζωάκια, τα οποία είναι όλα στυρωμένα και αυτά σε κάποιο χρονικό διάστημα θα τα αφήσουμε πάλι στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπάρχει η επιτροπή αυτή που είναι στο Δήμο Κοζάνης, υπάρχουν οι κτηνίατροι οι οποίοι στηρίζουν το έργο μας, αλλά από εκεί και πέρα όμως και ο Δήμος ο ίδιος με ένα σεβαστό ποσό των 80 με 90.000 που διαθέτουμε για την τροφή και τους υπαλλήλους των καθαρισμών αυτών των χώρων, να μπορούμε και είμαστε μπροστάριδες, διότι πουθενά αλλού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο τέτοιο ζώο. Έχει αρκετά, το πρόβλημα είναι δύσκολο, γιατί φέρνουν σκυλιά και από αλλού, δεν ξέρω, έρχονται σκυλιά 10-15 μαζί, 5-10. Άρα μαζεύετε και την άλλη μέρα ξαναβλέπετε. Βλέπουμε καινούργια σκυλιά, έρχονται καινούργια σκυλιά. Από πού έρχονται δεν μπορώ να ξέρω. Κάνω μία έκκληση και σε όλους τους παρεμφερείς δήμους της περιοχής μας. Εμείς ως Δήμος Κοζάνης, αν θα δούμε κάποια τέτοια κίνηση, να είναι σίγουρο ότι και θα τους καταγγείλουμε και θα τους μηνύσουμε, να κοιτάξει ο κάθε Δήμος να κρατήσει τα ζωάκια του και να λάβει τις δικές του απαραίτητες ενέργειες και όχι να έρχονται προς τα εδώ και να μας φέρουν τέτοια σκυλιά. Θα πρέπει να κάνω και μια έκκληση και στους ίδιους τους δημότες. Δεν μπορούν να παίρνουν το μικρό το κουτάβι να το μεγαλώνουν χωρίς να το τσιπάρουν. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, πρέπει να τσιπαριστεί το κάθε σκυλάκι και να το αφήνουν, αφού το βαρεθούν ή για τον δικό τους λόγο, το αφήνουν μετά ελεύθερο. Όχι, θα πρέπει και ο ίδιος ο ιδιώτης να στηρώσει το σκυλί του και μετά, αν θέλει, να το φέρει εδώ στο καταφύγιο το δικό μας για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Όσο δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, όσο δεν το έχουμε καταγράψει στην βάση των δεδομένων, όσο συνεχίζουμε να το αφήνουμε, δηλαδή θα το αφήσουμε κάποια στιγμή, θα το παραμελήσουμε και όσο το συμπεριφερόμαστε έτσι ανεύθυνα, θα δίνουμε εδώ και εκεί κάποια κουτάβια, δυστυχώς τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ας πούμε, ένα τα κλουβιά εδώ 4-5.